Θα πάμε στο Ρέθυμνο. Θα επανέλθουμε στην περιφέρεια Κρήτης. Θα ξεκινήσουμε το τέταρτο μέρος της εκπομπής με Ρέθυμνο. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Παπαδόσηφο, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ενεργών Πολιτών Ρεθύμνου Σύμπολης. Κύριε Παπαδόσηφε, να σας ευχαριστήσω. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και Παναγιωτόπουλε, από την πόλη των τεχνών και των γραμμάτων. Από την προχερή πόλη του Ρεθύμνου. Βρέχει. Χάλασε ο καιρός. Δεν πειράζει. Όπως γνωρίζετε κι εσείς, η Κρήτη και το Ρέθυμνο γνωρίζει από παντός καιρού. Έτσι και εφέτος, κατά τη συμπλήρωση των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως, συμπληρώσαμε μια ιστορική ημέρα. Έτσι. Για πείτε μου λίγο, υψώθηκε μια σημαία 300 τετραγωνικών μέτρων, σωστά? Πολύ καλά το λέτε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Το πρωί στις 8.30 ώρα, αν και ο καιρός ήταν ευνοϊκός για εμάς, υψώθηκε στη Μαρίνα του Ρεθύμνου η ελληνική σημαία, η Γαλανόλευκη, διαστάσεως 310 τετραγωνικών μέτρων, σε ύψος 60 μέτρων. Μιλάμε για μια σημαία η οποία συμβολίζει την Γαλανόλευκη, η οποία υπάρχει μέχρι πριν λίγη ώρα στην Μαρίνα. Δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες δεν ευνόησαν την κατάσταση. Παρά τα αυτά, οι ρεθυμνιώτες απόλαυσαν από όλη την πόλη και από τα προάστια της, όπως βλέπετε και εσείς σε διάφορα στιγμιότυπα και φωτογραφίες, την φωτογραφία αυτή. Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Ο καιρός μας τα χάλασε λίγο. Θα είχαμε τη δυνατότητα να το βλέπαμε και live. Δεν πειράζει. Το μήνυμά σας, τι μήνυμα προκύπτει? Το μήνυμα του Ρεθύμνου για τη σημερινή ημέρα μέσα από αυτή την όμορφη κίνηση. Ποιο είναι? Κύριε Παναγιώπη, είναι διτό. Είναι διπλό το μήνυμα. Είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής στους ήρωες, στους γνωστούς και άγνωστους ήρωες που έθεσαν το θεμέλιο λίθο για την δημιουργία του ελληνικού ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Αλλά και επειδή γνωρίζουμε όλοι μαζί ότι κάθε εποχή γεννά τους ήρωές του. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, ως ελάχιστο φόρος τιμής και ένα ευχαριστώ του σημερινού. Κύριε Παπαδόσηφε, βέβαια, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.